Θα κάνουμε στάση λοιπόν, επειδή είχαν κιόλας χθες βράδυ την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, η ΟΚΔΕ δηλαδή. Ο κύριος Γιάννης Μητλής είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Τι βάζετε εσείς ως κεντρικό σύνθημα σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα? Ναι, είναι προφανές ότι το κεντρικό προεκλογικό μας σύνθημα έχει να κάνει με το κύριο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η εργατική τάξη από την επομένη των εκλογών, δηλαδή αυτό το τρίτο μνημόνιο τέρας, το οποίο πρέπει να καταργήσουμε με τους αγώνες μας. Επίσης βάζουμε το ότι πρέπει, για να το κάνουμε αυτό, να βαδίσουμε και να υπερασπιστούμε αταλάντευτα το όχι της 5ης Ιουλίου, να βαδίσουμε δηλαδή στον δρόμο του όχι, και μάλιστα να παλέψουμε για ένα πρόγραμμα σωτηρίας των εργαζομένων που θα κορυφώνεται έτσι και με μια άλλη δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων από τους ίδιους εργαζόμενους για την ίδια την κοινωνία, τα στοχαλαϊκά στρώματα κτλ. Τη συμφωνία προφανώς δεν την, το μνημόνιο δηλαδή το τρίτο, δεν το θέλετε με τίποτα. Αυτό είναι καθαρό. Ερώτηση. Γιατί δεν βρεθήκατε, ας πούμε, σε κοινό αγώνα και με άλλα κόμματα, σχηματισμούς και οργανώσεις αριστεράς, οι οποίες έχουν την ίδια άποψη? Ναι. Είναι η Ανταρσία, είναι η Λαϊκή Ενότητα. Λαϊκή Ενότητα και το ΚΚΕ, ναι. Το ΚΚΕ, το ΚΚΕ Μουλού. Θα σας πω. Μην ξεχάσετε κανέναν δηλαδή. Καταρχήν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει, αξίζει να το σημειώσουμε, ένα μεγάλο αξιοπερίεργο, μια μεγάλη αντίφαση αυτές τις εκλογές. Το 61,3% του πληθυσμού επίσημα, και εγώ θα σας πω αν επίσημα είναι σίγουρα το 75%, ένα κομμάτι απλώς φοβήθηκε, δρομοκρατήθηκε κτλ. Είναι κάθετα και καθολικά ενάντια σε οποιοδήποτε μνημόνιο, και θα έχουμε μια βουλή στην οποία στην καλύτερη περίπτωση το 75% θα είναι μνημονιακή. Οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς που δεν το θέλουμε το μνημόνιο ή το Α ή Β κόμμα της αριστεράς. Είναι η συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικά των πιο φτωχών στρωμάτων. Εντάξει, αυτό έχει και την αναντιστοιχία όμως. Γιατί τότε να ψηφίσει, ας πούμε, ενώ το 75% λέει όχι, γιατί το 75% ψηφίζει, ας πούμε, κόμματα που με την προεκτική τους, όπως λέτε, κάνουν το όχι? Θα σας πω. Δεν θα ψηφίσει ένα κόμμα, θα πέσουν όλα τα κόμματα. Σε πολλά, ναι. Με διάφορα μαγειρέματα θα υφαρπάξουν και πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού μέχρι να αναπτύχουν και αυτοί από τους αγώνες. Να σας πω όμως, επιτρέψτε μου, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πράγματι, εμείς λέμε ότι το κεντρικό μας σύνθημα ή αυτό που απασχολεί κυρίως τον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα είναι η απαλλαγή από το τρίτο μνημόνιο. Όμως, αυτό το πράγμα δεν φτάνει από μόνο του, ή για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δεν μπορούμε να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή, δεν αρκεί για να καταργήσεις το μνημόνιο να βγάλεις μια άλλη κυβέρνηση, όπως λέει, ας πούμε, η Λαϊκή Ενότητα, δηλαδή ακολουθώντας την ίδια λανθασμένη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά βάζοντας πιο τίμιους ανθρώπους, για παράδειγμα, στις υπουργικές θέσεις. Δεν αρκεί να βγεις μόνο από το ευρώ, που είναι σημαντικό. Κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο μπορώ να το πω λίγο κωδικοποιημένα και αν μου δοθεί χρόνος να το αναπτύξω, δηλαδή με τη διαγραφή, άμεση διαγραφή όλου του χρέους και στάση πληρωμών, γιατί δεν μπορούμε να το πληρώσουμε και δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, με την άμεση έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθιέρωση εθνικού νομίσματος για να έχουν οι λαϊκές μάζες ένα στοιχειώδιο έλεγχο πάνω στην οικονομία. Τρίτον, με την εθνικοποίηση των τραπεζών και των δομέων κλειδιά της οικονομίας, σαν προεργατικό έλεγχο, το πρώτο μεν οι τράπεζες για να σωθούν οι λαϊκές καταθέσεις, οι οποίες έχουν φαγωθεί και ξαναφαγωθεί από αυτόν τον αδιφάγο μηχανισμό που λέγεται ελληνικό τραπεζικό σύστημα και είναι βαρέλι χωρίς πάτο, αλλά και ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ακόμα και των μεγάλων χωρών, τις δε μεγάλες επιχειρήσεις, για να μπορούμε επιτέλους να έχουμε δημόσιες επενδύσεις, να πάρει μπροστά η οικονομία, η παραγωγή κτλ. Όλα αυτά όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορούν να γίνουν μελέτες στη Βουλή. Δεν μπορούν να γίνουν απλά ψηφίζοντας μια κυβέρνηση ή πολύ περισσότερο αποδεχόμενοι αυτό το πλαίσιο, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ακόμα και αυτόν τον τρόπο δημοκρατίας που έχει αποδειχθεί αρκετά ψεύτικος και κάλπικος. Την αστική δημοκρατία, δηλαδή την κοινοβουλευτική, το κοινοβούλιο. Άρα έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό που, ό,τι και να ψηφίζει ο ελληνικός λαός,
αυτή από την άλλη μεριά, από την έξοδο, βγάζει μνημόνια. Ωραία, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται μια ανώτερη μορφή δημοκρατίας. Mm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα μπορεί να τα υλοποιήσει μόνο μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα βασίζεται και θα στηρίζει τους αγώνες, την αυτοοργάνωση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιάς, σπουδών, ώστε να πάρουμε οι ίδιοι τις ζωές μας στα χέρια μας. Αυτές είναι, κατά τη γνώμη μας, οι προϋποθέσεις. Επομένως, και ένα μάθημα σημαντικό που έχουμε από αυτό το εφτάμινο του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το ότι μας έμαθε πολύ καλά τι δεν είναι αριστερή κυβέρνηση, μας έμαθε πολύ καλά τι σημαίνει υποταγή στα μνημόνια, μνημονιακή μετάλλαξη κτλ. Μας έμαθε μάλλον και πολύ καλά ότι το βασικό επιχείρημά του τα προηγούμενα χρόνια, με τα οποία ασκούσε πίεση και πάνω στα μικρότερα αριστερά κόμματα, δηλαδή η ενότητα ανεφόρων, δεν λύνει το πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στις τάξεις του μεγάλο κομμάτι της αριστεράς και συγκέντρωσε και ένα πολύ σεβαστό κομμάτι ψήφων των εργαζομένων. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να μετατραπεί όχι σε λάθος εργαλείο για τον κόσμο, δηλαδή όχι απλά να αποτύχει, αλλά να μετατραπεί και σε εχθρό του λαού, όπως έχει μετατραπεί αυτή τη στιγμή την προσχώρηση στο μνημονιακό μπλοκ. Θέλω να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Με δεδομένο ότι προτείνεται μια επαναστατική κυβέρνηση και με δεδομένο ότι οι επαναστατικές κυβερνήσεις έχουν μια ιστορία πίσω τους. Όχι στον ελλαδικό χώρο βέβαια, εντάξει είχαμε και εδώ κυβέρνηση του Βουνού βέβαια, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν ούτε επηρέασε ας πούμε τις τύχες της χώρας, αλλά είχαμε αλλού και είχαμε σοσιαλιστικές χώρες, τουλάχιστον έτσι αποκαλούνταν ή αυτό αποκαλούνταν, αναλόγως με το τι πιστεύει ο καθένας. Από την εμπειρία αυτή, εσείς τι θα πετάξετε, γιατί το θεωρείτε λάθος, για να είναι η επαναστατική κυβέρνηση ανώτερη μορφή δημοκρατίας πράγματι και όχι μια μορφή κομματικής γραφειοκρατίας? Ναι, εντάξει, όπως πιθανόν θα ξέρετε ή το υποδεικνύει για όσους ξέρουν το όνομά μας, δηλαδή το Κομμουνιστές Διεθνιστές, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών, η ΟΚΔΕ είναι μια κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και του τροτσκισμού και της Τέταρτης Διεθνούς. Με αυτή την έννοια, οι αταλάντευτοι πάλι μας για το σοσιαλισμό, για την πραγματική σοσιαλιστική δημοκρατία, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τα γραφειοκρατικά δικτατορικά καθεστώτα του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ. Με αυτό που γνωρίσαμε στον αιώνα μας, σαν αυτά τα καθεστώτα. Να σας το κάνω πολύ απλά. Δηλαδή, αν και προτείνεται μια επαναστατική κυβέρνηση, η δημοκρατία με την συμμετοχή εννοώ και άλλων κομμάτων στο πολιτικό παίγνιο θα συνεχίζεται. Ακόμη και αστικών. Ναι. Αυτό το καθεστώς που έχουμε είναι ή αυτό που ζήσαμε, εντάξει υπήρξε ένα μικρό διάλειμμα από το Γενάρη και μετά, αλλά κατά τη γνώμη μας θα επανέλθει γιατί πάει χέρι-χέρι με το μνημόνιο, ήταν μια κοινοβουλευτική δικτατορία κατά τη γνώμη μας, ήταν μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Ένα κράτος έκτακτης ανάγκης, αυτό είχαμε με το Σαμαρά και το Βενιζέλο, αυτό θα έχουμε και την επομένη των εκλογών. Επομένως, ο μόνος τρόπος να πάμε ένα βήμα παραπάνω και το κοινοβούλιο ύπαρξης κομμάτων και τα λοιπά είναι ένα προκάλημα. Αυτή τη στιγμή άλλωστε τι κόμματα υπάρχουν? Υπάρχουν 5 κόμματα με το ίδιο πρόγραμμα. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και κατεβαίνοντας χωριστά. Επειδή νομίζω ότι τουλάχιστον με καθαρό τρόπο διατυπώνονται οι θέσεις για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Αν κατέβει η λήψη των αποφάσεων κάτω στη βάση στους εργαζόμενους. Μην κάνουμε ολόκληρη ανάλυση από αυτού, γιατί μόνο τη γενική κατεύθυνση μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αναλυτική συζήτηση. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Σε όλα αυτά που λέτε εσείς, ή μάλλον στην ανάγνωση που κάνετε της πραγματικότητας, τουλάχιστον αυτό είναι η βασική μαρξιστική αρχή από τα λίγα που γνωρίζω, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο που θέλετε? Ναι, υπάρχει, καταρχήν είναι στην δεδομένο κοινωνία. Ότι ναι, εμείς δεν θέλουμε να σκορπίσουμε εκλογικές, κοινοβουλευτικές αυταπάτες ή ακόμα και εύκολες λύσεις. Ο αγώνας που θα έχουμε μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή που έχουν επιβάλει μέχρι τώρα οι καπιταλιστές και τα μνημόνια, αλλά και που θα επιβάλλουμε το τρίτο, είναι μεγάλη. Άρα θέλει μεγάλο αγώνα. Αλλά δεν είναι έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Δεν είναι άχρηστοι και ανίκανοι όλοι και εργαζόμενοι. Αυτοί κατάφεραν να γκρεμίσουν τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Αυτοί κατάφεραν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό όπως το άλλαξαν. Αυτοί έδωσαν τεράστιους αγώνες στην πενταετία που έγινε.
Αυτοί συντάραξαν την Ευρώπη με το συνταρακτικό όχι της 5 Ιούλη. Αυτοί τώρα καλούνται να ανατρέψουν, να σφίξουμε τα δόντια άλλη μια φορά, να ξαναπαλέψουμε και να τους διώξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, στη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, εκτός από τα μνημόνια, για να απαλλαγούμε οριστικά και άρα να οικοδομήσουμε και μια επαναστατική δύναμη, κατάλληλο εργαλείο γι' αυτό. Συν σε αυτά που είπα πριν, ότι δηλαδή υπάρχει μια γερή παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται και εμείς πρέπει να πιστέψουμε σαν εργαζόμενοι και νεολαία σε αυτήν, είναι και το διεθνές περιβάλλον. Είναι και οι αγώνες των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα πάμε παρακάτω όμως, γιατί δεν έχω και χρόνο δηλαδή γι' αυτό, για άλλο λόγο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σμυρλή. Θα ξαναβρεθούμε έτσι κι αλλιώς και στα δημόσια κουβεντολόγια, εννοώ, και στους δρόμους φυσικά. Με όποιες διαφορές τέλος πάντων υπάρχουν συνολικά στο αριστερό κίνημα. Και καλό είναι αυτές οι κουβέντες να γίνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία σας ευχηθώ. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Εγώ, ο κύριος Γιάννης Σμυρλής από την ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, είχαν χθες την κεντρική τους εκδήλωση εδώ δίπλα στην Αγία Σοφίας.